Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένας άνθρωπος που δεν έβγαζε μήτε μουστάκια, μήτε γένια και το όνομά του ήταν Σπανός. Ο Σπανός ζούσε σε ένα χωριό όπου έκοψαν το νερό 40 δράκοι. Μια μέρα είδε ένας χωριανός στο σπανό και του φώναξε. Χωριανέ! Άκουσα ότι είσαι μεγάλο παλικάρι. Ο χωριανός είπε στο σπανό να πάει να φέρει το νερό πίσω στο χωριό αν δεν φοβάται τους δράκους. Να φοβηθώ εγώ τους δράκους? Πριν φύγει για την αποστολή του ο Σπανός, πήρε μαζί του λίγη στάχτη και μια μυζήθρα φρέσκια. Όπως πήγαινε στη σπηλιά των δράκων, είδε μπροστά του τον αρχηγό των δράκων. Ο δράκος απείλησε το σπανό ότι θα τον φάει. Ο σπανός για να γλιτώσει, σκέφτηκε να βάλει δύο στοιχήματα με το δράκο και αν αυτός κερδίσει, μόνο τότε να τον φάει. Ο δράκος συμφώνησε και ο σπανός εξήγησε στο δράκο τα στοιχήματα. Το πρώτο στοίχημα ήταν να σφίξουν μία πέτρα και να βγάλει νερό. Ο δράκος έσφιξε την πέτρα και από την πολλή δύναμη η πέτρα έγινε κομματάκια. Αλλά από την πέτρα νερό δεν βγήκε. Ο σπανός, μόλις έσφιξε την μυζήθρα λίγο, γέμισε η χούφτα του με νερό. Αφού τελείωσε η πρώτη δοκιμασία, ο δράκος ρώτησε τον σπανό ποια είναι η επόμενη δοκιμασία. Ο σπανός ρώτησε τον δράκο αν μπορεί με την καθισιά του να βγάλει καπνό. Πρώτος δοκιμάζει ο δράκος. Η γη σύστηκε, αλλά καπνός δεν βγήκε. Πηδάει και ο σπανός και με την καθισιά του γέμισε τον τόπο με καπνό. Βλέποντας ο δράκος τα κατορθώματα του σπανού, παραδέχτηκε πως ο σπανός ήταν πιο δυνατός ακόμα και από τον ίδιο. Τότε πρότεινε στο σπανό να τον πάρει να ζήσει μαζί με τους υπόλοιπους δράκους. Οι άλλοι δράκοι, ακούγοντας τα κατορθώματα του σπανού, τρόμαξαν και αποφάσισαν μεταξύ τους να στείλουν τον σπανό σε μια θανάσιμη δοκιμασία. Ο σκοπός της δοκιμασίας ήταν να σκοτώσει για λογαριασμό των δράκων το πιο δυνατό αγριογούρουνο. Thank you.
Μετά από κάποια ώρα, ο δράκος πήγε να ψάξει να βρει τον σπανό. Αλλά όταν είδε το αγριογούρουνο σωριασμένο στο έδαφος, δεν πίστευε στα μάτια του. Ο δράκος έχασε τη μιλιά του. Τότε ο σπανός είπε στο δράκο να μεταφέρει τη σωρό του αγριογούρουνου πίσω στη σπηλιά. Μόλις αντιλήφθηκαν οι υπόλοιποι δράκοι ότι ο σπανός κατάφερε να σκοτώσει το αγριογούρουνο, άρχισαν να φοβούνται για την ίδια τους την ζωή. Διότι αν πράγματι είχε τέτοια δύναμη, τίποτα δεν θα μπορούσε να τον σταματήσει μια μέρα, από το να σκοτώσει και τους ίδιους. Έτσι, αντί να περιμένουν, αποφάσισαν να τον σκοτώσουν πρώτοι. Επόμενο πρωινό, μόλις ξύπνησε ο βασιλιάς των δράκων, παρατήρησε ότι η πόρτα του δωματίου όπου έμενε ο σπανός ήταν ανοιχτή. Όταν πήγε να ελέγξει για ποιο λόγο η πόρτα ήταν ανοιχτή, αντίκρισε κάτι που δεν το περίμενε. Ο σπανός ήταν ακόμα ζωντανός. Ανίκανος ο δράκος να καταλάβει τι συνέβηκε, εξήγησε στο σπανό ότι το προηγούμενο βράδυ τον είχε δολοφονήσει ο ίδιος και ζήτησε από τον σπανό να του φανερώσει πώς κατάφερε να γλιτώσει. Τότε ο σπανός του είπε πως «Είμαι χρησμένος». Ο δράκος ζήτησε από τον σπανό να τους γρίσει και αυτούς για να μην πεθάνουν ποτέ. Ο σπανός δέχτηκε και είπε στο δράκο να περιμένει έξω μέχρι να ετοιμάσει το γρίσμα. Μετά από λίγες ώρες, βγήκε ο σπανός έξω από το δωμάτιο και έδωσε στους δράκους να πιούν το φίλτρο. Μόλις ήπιαν οι δράκοι το φίλτρο, ρώτησαν το σπανό τι άλλο πρέπει να κάνουν και ο σπανός τους είπε «Τώρα πρέπει να περιμένουμε λίγο». Οι δράκοι άρχισαν ένας-ένας να σωριάζονται στο πάτωμα, διότι αυτό που ήπιαν ήταν υπνοτικό. Αμέσως, χωρίς να χάσει άλλο χρόνο ο σπανός, έδεσε τους δράκους χειροπόδαρα. Έπειτα ο σπανός έφυγε από τη σπηλιά και κατευθύνθηκε προς το φράγμα που εμπόδιζε το ποτάμι να πάει στο χωριό. Ο σπανός έβαλε όλη του τη δύναμη και με ένα χτύπημα χάλασε το φράγμα. Η επιστροφή του νερού πίσω προς το χωριό έφερε και πάλι τη ζωή στη φύση. Και τη χαρά στους κατοίκους του χωριού.
πληρώσαν δω και εκεί. 40 γιγαντοδρακοί. Δεν καταλάβαμε τι πώς μας κλέβουν γη αέρα.